Έλα, έλα, παραμονή εθνικής εορτής σήμερα, μην το ξεχνάμε, παιδιά. 200 χρόνια από την Επανάσταση, τότε, παλιά, που δεν ήμασταν ελεύθεροι. Όχι όπως τώρα που είναι, που κάνεις ό,τι θες, ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Μασκούλα μηνύματα και απαγόρευση. Πάρα πολύ ωραία. Τα γιορτάζουμε τέλεια τα 200 χρόνια. Μπράβο μας. Όχι βέβαια, γιατί τώρα δεν είναι έτσι πια. Δεν έχουμε πούμε, κάποιον πάνω από το κεφάλι μας. Τι θα κάνουμε, βέβαια. Τίποτα. Κατά τα άλλα, κρύο, όμορφο. Στην Πάρνηθα λέγαμε χιόνισε. Έχω εικόνα. Να την Πάρνηθα. Πολύ εντυπωσιακή, ολόλευκη. Έτσι ένας ευνικός χειμώνας για το καλό. Θα μου πεις και τι έγινε, Παλικαράκο. Τίποτα. Έτσι κι αλλιώς μέσα είμαστε. Ο καιρός έχει αλλάξει. Ο κόσμος πρέπει να βγει προς τα έξω. Τώρα θα βγει προς τα έξω. Τόσες μέρες που είχε ζέστη και μας είχες μέσα, δεν βγαίνω, δεν πάω πουθενά. Τι να πούμε, να πουντιάσουμε, να τρέχουμε. Κάτσε ρε Στέλιο, πραγματικά. Βγείτε έξω, λέει. Πού να πάμε, κύριε μου, στην παραλία. Σιγά μην βάλουμε και μαγιό τέτοια πολύ. Η άλλη παραγγέλνει μαγιό. Κάνει κλικ, 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 κλικ. Ένα, το κορίτσι μας. Εντάξει, αλλά για την Ελένη, παιδιά, είναι πάντα καλοκαίρι. Μπράβο, τι διαφημίζει. Λοκό. Α, μαγιό. Ωραία, ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ξεσηκωτικό όλο. Ο τρόπος που πλασάρει το μαγιό, ξεσηκωτικός. Μπράβο, κατέβει το μαγιό. Το μαγιό που δεν πάει κατευθείαν το μάτι σου, δεν πειράζει. Υπάρχει όμως ένα μαγιό. Αχρίαστο να είναι. Θα μου πεις και πού να το δω. Βλέπω μόνο το λόκο. Μπράβο στο κορίτσι. Και καλά ο λόγο της Ελένης. Ο λόγο του σκούλου και τα κατάσταση. Παιδιά, δεν είμαστε καλά. Το νιώθετε? Είναι πολύ ο καιρός. Λέει, όταν νιώθεις, μόνο, όταν νιώθεις, μόνο είσαι. Αυτό είναι. Παιδιά, μόνος του όλα. Αυτό, αυτόνομος. Και χάδι και ρυθμό και σφαλιάρα τύπου. Spanking. Oh. Αυτός πονάει, αυτός βαράει μια χαρά. Δεν έχει ανάγκη και κανένα στο φινάλε. Τι κακό το βρήκε και το σκουλό μας, παιδιά. Ο εγκλισμός τελειωθεί για όλα αυτά. Τόσα χρόνια δεν έχει χτυπηθεί ο άνθρωπος, τώρα του ήρθε. Πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω τι τον έχει πιάσει. Και τον σφαλιαρίζει. Τώρα ο σκουλός, τώρα ο σκουλός λοκοχαστουκίζει. Ξέφυγε κι αυτός, ξέφυγε κι αυτός και το χαστουκίζει. Τι έχει πάθει πια, τι έχει πάθει πια, λοκοχαστουκίζει. Δεν είναι καλά, δεν είναι καλά. Κοίτα τώρα καρδιά και κακό. Τι συμβαίνει πια με το σκουλό. Κοίτα τον τι μάσκα του φοράει. Κι όλο μες στον Νάζι το κουνάει. Κοίτα τώρα καρδιά και κακό. Τι συμβαίνει πια με το σκουλό. Κοίτα τον τι μάσκα του φοράει. Κι όλο μες στον Νάζι το κουνάει. Και τον σφαλιαρίζει. Ωραίο. Μπράβο. Γιατί βρε Στέλιο, ένα χειροκρότημα μισό. Τι γίνεται. Τι... Δεν θα βγει, δεν θα βγεις. Κάτσε ρε Νικόλα. Νίκο. Τι. Α. Νίκο. Α. Συγγνώμη. Πήρε φωτιά το κορδελιό τελικά. Όχι, δεν πήρε φωτιά, Νικόλα. Σε μόσα με τι έπαθε. Έχω τρελαθεί, Ναι. Προσπαθώ να φτιάξω μπακαλιάρο σκορδαλιά για αύριο. Να, εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά έχω τρελαθεί να σου πω κάτι γιατί μπερδεύτηκα. Πω, πω, μυρίζει όντως. Πολύ. Έλα εδώ. Να σου πω. Μπερδεύτηκα με τσάντι συνταγές της Μπαρμπαρίγου. Ναι. Ναι, πήρα δύο συνταγές. Μία του Μπαρμπαρίγου, μία του Πετρατζίκη. Α, ναι. Δεν ήξερα ποια είναι πια και έκανα λίγο απ' όλα. Έλα, για δώσ' μου, πέτυχε. Δεν μπορώ να το δω αυτή τη στιγμή. Έλα, Νικόλα, φάει. Το συμβόλαιο μου είναι συγκεκριμένο. Δεν μπορώ να φάω. Είναι δεν πολύ μπορώ. Πιθανό να μην μου έχει πετύχει. Πιστεύω ότι δεν έχει πετύχει πολύ. Μπορώ εγώ να μαγειρέψω όταν η σεφ είναι σε κόντρα, Νικόλα. Πέστα ρε, πέστα ρε. Είναι δυνατόν Στέλιο σε κόντρα. Μα έχει κάνει όλου σαν κάτω από όλου το χάρη και το όλου. Ω πότε δηλαδή, ω πότε. Μονιάστε μωρέ! Μονιάστε μωρέ, fucking bitches! Να φτιάξουμε ένα καλό φαΐ! Έλα να φάτε μετά! Α, καλή και τα παιδιά πια από την πάντα! Ναι, συγγνώμη... θα φτιάξω κι άλλο! Α, έχει ουρά! Έλα, αγαπημάτη! Έλα, αγαπούλο μου! Κλείσε και την άλλη πόρτα! Μυρίζει ψαρίλα όλο το πλατό αυτή τη στιγμή! Τρελαθώ! Τα τρελαθώ, ειλικρινά τρελαθώ! Αυτή τώρα βγαίνει και βρίζει και ανθρώπους τους! Βρίζει γενικά έτσι τον έρθει, δεν νοιάζει τίποτα. Καπνί, μπακαλιάρι, κάπου λίγο αυτό το τσίρκο, δεν ξέρω. Η Ξανθούλα πάνω συντονίζει, επιβλέπει κάποια ροή. Να... Μάλιστα. Μπράβο.
Πολύ. Μπράβο, αγαπούλα. Αυτό έχει φύγει φάληρο. Έχει φύγει φάληρο. Πολύ ωραίο. Επιβλέπει τη ροή της βαφής της ρίζας. Μπράβο. Όχι, πήγε σε άλλο κομμωτήριο. Κάνουνε, μιλάνε, δέστε, μπράβο. Γιατί σου λέει, ανοίξαν, μην πάω κι άλλο ολομελίσια. Δεν ξέρω, να σου πω, τι λέγαμε πριν πάρα πολλά χρόνια. Για το σκουλό, βέβαια. Τι να κάνει και ο κόσμος, λέω, ρε Στέλιο. Είναι λογικό, πώς να αντέξει κι ο άλλος. Μάσκα, καραντίνα, βγες, κάτσε μέσα, βγες λίγο, όχι, βγες καθόλου. Κλείς τα όλα. Καφετέριες, κέντρα, θέατρα, να είναι καλά οι Ιάπωνες. Άνοιξαν ένα θέατρο. Βέβαια, ναι, βρήκαν ένα άλλο τρόπο, πολύ ωραίο οι κολλητοί εκεί και ανεβάζουν παράσταση. Είναι το Peeping Garden, βέβαια. Πας και κοιτάς μέσα από μία τρύπα. Αυτό, κρυφοκοιτάς, δηλαδή. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, που λέμε ότι το Peeping είναι αυτό. Peeping Tom είναι οματάκια στα αγγλικά, δεν είναι. Peeping. Μπα. Ένα χειροκρότημα για τη γνώση. Γιατί με ρωτάνε πώς σε πήραν στο Sky. Έκανε, έγραψα και έγραπτα και. Πώς λεγόταν το άλλο που δίναμε. Το προφορικά το λέγαμε αλλιώς. Listening, listening, listening. Τίποτα, να σου πω και κάτι, είναι και αισιόδοξο αυτό, Στέλιο. Όχι αυτή η εκπομπή, αυτό που έγινε στην Ιαπωνία είναι αισιόδοξο. Με την τρύπα εκεί πέρα στο Peeping Garden. Α, αλήθεια τώρα. Πιο πολύ χάρηκα για την τρύπα. Τη Ιωάννα Τούν. Η κοπέλα. Είχε piercing αυτή η καημένη. Παλιά είναι piercing. Και είχε τρύπα. Και στο άνω χείλος της και το είχε ξεχάσει. Και τώρα που το θυμήθηκε, μας την έδειξε. Μπράβο, την ευχαριστούμε για γιορτές, είναι ό,τι βλέπει. Και όλο το. Να σου πω, δεν μπορώ και να πω με μία λέξη. Να σου πω κάτι, τελείωσε. Ας το πάω, survivor. Εγώ έχω έρθει σήμερα. Εγώ πιστεύω όχι. Δεν το προλάβω. Λυπάμαι. Τι έγινε, αρχικά, παιδιά, αρχικά, το πιο βασικό. Το έψ. Ο Παύλος επιτέλους εμφανίστηκε στο παιχνίδι. Θα ήταν το καλωσορίσουμε. Καλωσόρισες, Παύλο! Επιτέλους το παιδί μίλησε και ειδικά στον Τριαντάφυλλο είπε αρκετά. Και καλά του έκανα να με ρωτάς τη γνώμη μου. Ο Τριαντάφυλλος πώς έχει καταφέρει, θέλω να μου πείτε, ρε παιδιά. Μέσα σε μία σεζόν να εκνευρίσει μανάδες, γέρους και παιδιά. Δηλαδή αυτή είναι η επιτυχία του φέτος, να ξέρεις. Δεν το καταφέρνεις και να θες τόσο πολύ, δεν έχει αφήσει άνθρωπο. Είχε ξεκινήσει, θυμάστε, που είχε σπάσει τα νεύρα της Ευρυδίκης Σαββατοπούλου που είχε ξεκινήσει το Just the two of us. Να σου πω, τώρα συνειδητοποίησα, αυτό πριν πόσα χρόνια ήτανε. Δεν σας φαίνεται ότι ήταν πίσω πολύ. Ενώ ήταν απλά πολύ. Θα έρθει το επόμενο. Άντε με το μπράβο, μπράβο. Ταρα. Τίποτα, εντάξει. Εδώ εκνευρίσει και τον Κοψιδά που είναι μέσα στο διαλογισμό. Τι να πεις, δεν πιάνει τίποτα στον τάφ, παιδιά. Ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, ζαχροπλάστης πάστρι. Α, δεν είχαν προλάβει οι άνθρωποι τους, τρέλανα πολύ. Γιατί έλεγε, κατάλαβε κανείς, γιατί έλεγε χθες το μπάρτσι Pitbull. Στην αρχή και εγώ δυσκολευόμουν κάπως. Αλλά γιατί ρε φίλε, Pitbull. Εντάξει. Να, ναι, είναι πιστός, αυτό δεν λέγαμε. Ξαφνικά τον πιστό να το λέμε Pitbull, ρε Στέλιο. Είναι ωραίο στην ελληνική τηλεόραση. Ο Τζέιμς απ' την άλλη, λίγο η στεναχώρια του, λίγο που έχει πέσει και η απόδοση, έχει γίνει όλος κόκκινος πια, το βλέπουμε, είναι ομοιόμορφο. Καεί ο άνθρωπος από τον ήλιο και από το μαλλί στο πρόσωπο δεν ξεχωρίζει πια. Είναι ένα πορτοκαλοκόκκινο συνεχόμενο, σημαδούρα. Την Ελένη, τη Χαμπέρι. Και για τη Χαμπέρι θέλω κάτι να βρούμε. Όχι, δεν θα το βρούμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε εκπομπή, γι' αυτό ήρθαμε. Αλλά θέλω να πω να το έχουμε στο μυαλό μας. Χαμπέρι δεν είναι σαν να παίζει και σε άλλο παιχνίδι. Σε ρουκ-ζουκ να πεις, τροχοτύχεις. Δεν ξέρω, όποτε μιλάει αυτή η κοπέλα, είναι μόνιμα χαρούμενη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο, αλλά δεν πειράζει. Να το απολαμβάνουμε, αυτό έχει σημασία. Τώρα το αγώνισμα, Στέλιο, ας μιλήσουμε ειλικρινά. Ήταν δύσκολο εχθές. Γκρέμιστα θα το έλεγαν με ρώταγες, τίποτα. Δηλαδή τρέχανε με κάτι βαριοπούλες. Τους δίνουν βαριοπούλες με αυτά τα νεύρα που έχουν. Δεν φοβάται ο λιανός που κυκλοφορεί. Εντάξει. Βαράγανε κάτι γυψοσανίδες να περάσουν από μέσα. Μην πάτε μακριά, Στέλιο. Αν κρατήσει ακόμα λίγο το lockdown, για πότε θα πάρουμε βαριοπούλα. Δηλαδή έρχεται να χτυπάμε τους τοίχους μας αρχικά για να μπορέσει να είσαι σπίτι ταυτόχρονα και έξω. Μπράβο, ρε Στέλιο. Στέλιο, σήμερα βαριέστε. Γιατί ήρθα. Πού είναι αυτή η Είναι 3:24 καλά. Από τώρα μου πεθαίνετε. Έχετε ακόμα. Τελικά, κέρδισαν οι κόκκινοι 14. Τα-τα. Θυμάστε ρε παλιά που κερδίζανε οι μπλε. Μην είστε ενοχλητικοί, να είστε ωραίοι άνθρωποι. Πρέπει να βρω καινούριους βέβαια τώρα. Αυτοί τώρα είστε. Ό,τι νομίζετε, δεν πειράζει, να είστε καλά. Θα περάσω στον Αλέξη Παπά. Δεν βγαίνει σήμερα το κείμενο εδώ.
Παιδιά, ο παπάς φαινόμενο πια, ε. Δηλαδή, εγώ δεν... μιλάμε για το Ρασπούτιν του Αγίου Δομήνικου. Δεν υπάρχει. Είναι εκδικητικός. Ψέματα λέει, σπιουνιές κάνει. Πλάκα-πλάκα, ο παπάς είναι ο μόνος λόγος που μπορεί κάποιος να συμπαθήσει τον Τζέιμς. Που δεν το συμπαθούνε, το είδαμε για χθες. Ενώ ότι εκεί πέρα που ήταν, ψηφίστηκε μαζικά. Δηλαδή, αν πήγαινε στα ρελά, έβγαινε. Απλά πήγαινε για δεύτερο υποψήφιο. Εντάξει, ο Νίκος ο Μπάρτης υπέδειξε για τρίτη υποψήφια τη Χριστίνα την Κεφαλά. With a collar under her, you know, chin. Την... Τι έγινε, γιατί κολάρο λέγεται. Δεν το πήρε πολύ καλά η Χριστίνα. Περίμενες αυτό, ρε Άντι. Ναι, δηλαδή έκλαψε που λέμε Στέλιο, αυτό που λέμε έκλαψε, που τη βγήκε υποψήφια και αυτή δεν ήταν σε άλλο παιχνίδι. Δεν θα τη συνέβαινε ποτέ δηλαδή. Όχι, δεν είμαι. Σαν θεατής, με τσίτωσε η Χριστίνα χθες. Κάτσε αγαπούλα μου, σε κάνανε υποψήφια. Ξεπέρασε το. Δεν πειράζει. Τι ήταν αυτό ξαφνικά, η κοπέλα κλάμα. Να είναι και δίπλα ο Μπάρτζης να καταλαβίστηκα πια. Δεν υπήρχε κανένα συνειρμός. Τον τάραξε και καλά. Οπότε έκλαιγε, έκλαιγε. Θα έχουμε και σήμερα τα αποτελέσματα το βράδυ, Στέλιο. Πολύ στεναχωρημένη έγινε γιατί δεν πρόλαβε να. Γιατί όλοι έχουν. Όποιοι είναι υποψήφοι έχουν να δώσουν κι άλλο στο παιχνίδι. Για δεν δίνεται όλοι πριν, δεν καταλαβαίνω. Και δεν πρόλαβε το σημαντικότερο να μας δείξει την προσωπικότητά της. Θα μπορούσε να τη δείξει και πριν το ατύχημα. Εν πάση περιπτώσει, η κοπέλα περαστικά καλά να είναι. Πού καταλήγουμε, νομίζεις αυτή τη στιγμή. Θα φύγει ένας από τους τρεις. Ή η Άννα Μαρία Βέλη, ή ο Τζέιμς Καφετζής, ή η Χριστίνα Κεφαλά. Φιλιά πολλά και καλή τύχη και στους τρεις. Άλλη μια ψηφοφορία που μοιράστηκε στα τέλη. Η Χριστίνα, η Αμιγιάμι, με παρέα του στο Μπάρτζι. Άλλη μια ψηφοφορία που μοιράστηκε στα τρία. Η Χριστίνα, η Αμιγιάμι, με παρέα του στο Μπάρτζι. Ωραίο, ρομαντικό. Όχι, δεν θέλω, Στέλιο, πάρε θέση. Τι έφαγες, μπακαλιάρο και κάνεις έτσι. Όχι, δεν μυρίζει. Άστο, δεν υπάρχει. Μυρίζει μέσα, έχω πάθει. Τώρα θα μυρίζουν και τα μαλλιά σου. Όχι, καλά. Τα από μέσα εννοώ. Άστο, Νικόλα, άστο, δεν υπάρχει, σου λέω. Τι. Λοιπόν, έχω το απόλυτο breaking για survival. Δεν το είπες πριν. Πιο πριν. Τι πιο πριν. Μόνη, πιο πριν. Τώρα είναι η σειρά του. Α, άντε, πες μας. Άντε, έχω πολλά, κάνει υπομονή. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, έχω πολλά. Λοιπόν, ο Καλίδης μαγείρεψε στη γυναίκα του Φακόριζο. Από ρε, τι είναι άρα είναι αυτή. Story. Εντάξει, υπέροχο. Είδες. Ο Καλίδης πιάνει τον Ιμανίδης και η γυναίκα του Ιμπόμπα. Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Μπράβο τους. Λεάννα μου. Μπράβο. Σαν τα μήνων δεν γελάνε. Ωραία, μπράβο τους. Εντάξει, δεν είναι και... Αυτό είναι το απόλυτο breaking. Όχι, ξέρω, δεν σου κάνει αυτό. Έχω κι άλλο. Λοιπόν, ο Κοψιδάς έκανε unfollow το τριαντάφυλλο. Τι είναι αυτό, τον είπες. Τι. Τι. Να το βλέπεις. Η Σούλα το είπε. Ναι, ναι. Άρα έχει γίνει στάτσα. Είμαστε σίγουροι. Η Σούλα, ναι. Το είχε κάνει follow πριν. Γιατί ακολουθούσε ο Κοψιδάς τον τριαντάφυλλο πριν το παιχνίδι. Πώς, θα γνωρίζονταν, Νικόλα. Όλοι δεν γνωρίζονται εκεί μεταξύ τους. Ναι. Γνωρίζονται. Το έκανα unfollow, αλλά δεν σε νοιάζει κι αυτό. Δεν σου κάνει. Έχω κι άλλο. Εγώ λοιπόν, παιδιά, θα γίνει το πάρτι της Ένωσης. Ναι. Άσε με. Το Απολιανός βέβαια χτες. Α, ευτυχώς. Το είπε, αλλά δεν είπε. Τι? Ότι το πάρτι θα γίνει την Κυριακή. Αμάν, αμάν, αυτή την Κυριακή. Και ό,τι, και ό,τι, αυτή την Κυριακή και ό,τι θα τραγουδήσει εκεί. Παθαλιά. Ο Τζέσον ο Ντερούλο. Ο Ντερούλο. Ρε, πες μου ένα τραγούδι του. Έλα τώρα, δεν θυμάσαι του Τζέσον του Ντερούλο το τραγούδι. Ποιο. Ντερούλο μου, Ντερούλο μου. Δε μου. Ντερούλο. Α. Ντερούλα έχεις, κύριε Μαρτή. Ντερούλα εκεί. Λέμε τώρα, λέμε. Τέλος πάνω, παιδιά. Επίσης θα γίνει διαγωνισμός τραγουδιού. Περίμενε, μην παίρνεις μπροστά μου, δεν με βλέπει ο κόσμος. Παιδιά, εδώ, εσείς που με βλέπετε, που με ακούτε. Λοιπόν, διαγωνισμός τραγουδίου θα τραγουδήσουν όλοι εκτός από τους επαγγελματίες. Κακός. Γιατί, όχι, έτσι, είναι σωστό. Α, διαγωνισμός, το διαγωνιστικό. Διαγωνισμός. Δεν και θα πούνε κάτι. Ναι, δεν ξέρω, θα πάρουν βραβείο, Νικόλα. Βραβείο. Κάποιος ο νικητής θα πάρει βραβείο. Τι βραβείο.
δεν ξέρω τώρα, τι βραβείο δεν έχω. Μα δεν ξέρει τίποτα, τι θέλει να μας πει. Το τρέιλερ του Outside. Αυτοκίνητο, λέω εγώ τώρα. Α, μόνη της λέει. Αυτοκίνητο, είναι ωραίο δώρο. Ωραίο. Ένα σπίτι, θα δούμε εδώ, δεν ξέρω. Ένα σπίτι. Θα δούμε, δεν ξέρω. Λοιπόν, και ότι θα ζυγιστούν, παιδιά, on camera όλοι. Τι είπες? Και επίσης, παιδιά, το κυριότερο θα μπανιαριστούν. Πολύ βασικό. Θα μπανιαριστούν οι άνθρωποι, θα ντυθούν. Στέλιο, χειροκρότησε όταν πας να τελειώσει. Άσε, λέω, σκέψου τώρα, Νικόλα. Στέλιο, δεν τελειώνει η κοπέλα αυτή. Όχι, δεν θα τελειώσει. Σκέψου, Σάκη, να μπανιαρίζεται, παιδιά. Έλα, έλα, παιδιά, ξανασυμπαθείτε. Έλα, μας ξύπνησες. Εντάξει, έλα, θα γίνει ολικό, λέει, με η cover. Ολικό την Κυριακή, έτσι. Ολικό, λέει, άκουσα. Άρε, και τρόμαξα. Εδώ, ρε. Καναλάρα, πετσόκοψα πάλι, ε. Πετσόκοψα. Έλα, καναλάρα. Sorry, αγαπή. Δες λίγο, δεν νομίζω ότι πετσόκοψες. Γιατί? Ο Τζέισον Ντερούλο την Κυριακή, το πάρτι της Συνένωσης, θα γίνει το super makeover των πικτών. Θα απολαύσουν τον μπάνιο τους, θα τους καλοποιήσουν, θα αλλάξουν και φυσικά θα ζυγιστούν για να δούμε στη ζυγαριά πόσα κιλά έχουν. Μπράβο, μπράβο στο λόμπι! Πάντα τα αποκλειστικά και ευρώ. Ντροπή σου! Μας έφαγε στον χρόνο για να μας κάνεις αναμετάδοση από αυτά που είπε η κοπέλα η Αϊμαλέσκου. Αϊμαλέσκου! Είναι στενάχρονο να βλέπεις ανθρώπους με ταλέντο να τους χειρίζονται έτσι άνθρωποι που έχουν πάνω το σαλόν ντε ποτέ. Για να περάσει άλλη την ώρα της και να περάσει η ώρα να στεγνώσει το φουρνάκι για τα νύχια, τη βάζει άλλη και δεν λέει άλλη όχι. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, την Κυριακή τώρα λέμε έτσι. Δηλαδή μας χωρίζουν μέρες, ώρες. Είμαστε κάπου εκεί. Και Ντερούλο, Τζέισον, μπράβο. Και διαγωνισμός, μπράβο. Μικρή Eurovision, ωραιότατο. Α, γι' αυτό μου είπαν εγώ να προβάρω κάποια ρεφρέν. Εντάξει, όχι, θα... Άστο, έχουμε, δεν έχουμε ήχο αεροπλάνο, έχεις μόνο πλοίο, ε. Σοκαρισμένος πια, αυτό ήταν. Εκεί τελειώσαν. Δεν πειράζει, δεν το είχαμε πει. Απροβάριστα το ρώτησα. Όχι, ένιωσα άσχημα. Μην νιώθεις άσχημα. Όχι, παιδί μου, όχι, Στέλιο το παιδί. Έλα. Ένωση θα είναι, σκέψου τώρα που θα τραγουδήσουν, δηλαδή, παπάς με κόρο ωραίο, με τάφι, μετά. Σάκι με Μπόγδανο. Και αυτό το έχεις όμως, βέβαια. Ναι, Μπάρτζη Μασημακόπουλο. Μπράβο, έλα. Παρτάρα Κυριακάτικα. Θα γίνει χαμός, παιδιά. Δεν τελειώσουμε. Έφτασε η μεγάλη στιγμή. Τον ατελείωτο. Μεγάλη στιγμή. Τώρα είναι η πιο μεγάλη στιγμή. Όλοι πια θα είναι μαζί αυτή την Κυριακή. Μεγάλη βραδιά, τώρα θα είναι η πιο μεγάλη βραδιά. Λίγες μέρες μόνο μακριά και μαζί μετά. Και μες στο πάρτι, παιδιά, με τραγούδια και δώρα. Θα γίνει ένωση μπλε και κόκκινη πια μαζί. Κρατάμε τώρα σφιχτά η μεγάλη ώρα. Δεν το πιστεύω πως θα είναι τώρα την Κυριακή. Πάρα πολύ, το χάρηκα εγώ. Μπράβο, ωραίο ήταν, Στέλιο. Ωραίο για τετραήμερο.